Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Είμαι η Αντιγόνη από το Αντιγόνη Good Vibes στο κανάλι μου και σήμερα θα δούμε πάλι ένα βίντεο ξεκαθαρίσματος. Νομίζω ότι είναι και το τελευταίο, μετά πάλι από Σεπτέμβρη, γιατί έχουμε πετάξει πολύ πράγμα και έχουμε δώσει πάρα πολύ πράγμα. Θα σας δείξω κάποια πραγματάκια που θα πετάξω από κοσμήματα και κάποια καλλιτικά που θα πετάξω. Λοιπόν, θα πετάξω αυτή την παλέτα. Είναι πάρα πολύ ωραία, την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Είναι από εταιρεία Beauty Place, αλλά πλέον επειδή είναι πολύ καιρό δεν γράφουν, δεν έχουν καλή απόδοση, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να τη δώσω, γι' αυτό και θα την αποχωριστώ. Αυτό θα το δώσω, είναι ένα ρουζάκι έτσι πορτοκαλί, πολύ ωραίο σήμερι, τύπου τερακότα. Μου αρέσει, το έχω χρησιμοποιήσει πολύ, απλά έχω παρόμοια, οπότε δεν το χρειάζομαι. Αυτό επίσης είναι μολυβάκι κραγιόν, θα το δώσω, είναι βυσσινή, δεν το πολύ φοράω. Μπορεί όποια κοπέλα το χρησιμοποιήσει να το ξύσει ώστε να φύγει το χρησιμοποιημένο και να βγει καινούργια μύτη, οπότε ναι. Αυτό το κραγιονάκι δεν μου αρέσει πολύ το χρώμα και ούτως ή άλλως τελειώνει, οπότε θα το πετάξω. Αυτό θα το δώσω, είναι ένα pigment mauve. Δεν το χρησιμοποιώ πολύ, έχω και καλύτερες mauve σκιές, οπότε θα το δώσω. Ένα scrub για τα χείλη, αυτό το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά, το έχω καθαρίσει, οπότε θα το δώσω. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Ένα κραγιονάκι από Essence, πολύ ωραίο, και αυτό θα το δώσω γιατί μπορείς να κόψεις το από πάνω και να το χρησιμοποιήσεις. Ωραία απόχρωση, ροζάκι, απλά έχω πολλές παρόμοιες. Ένα άλλο κραγιονάκι που είναι κόκκινο και βυσσινή. Τη μία είναι κόκκινη, απ' την άλλη βυσσινή. Και αυτό θα το δώσω γιατί και αυτό είναι σχεδόν καινούριο. Αυτή είναι εδώ που τελικά την είχα κρατήσει, αλλά θα τη δώσω. Την έχω βαρεθεί, την έχω βάλει αρκετά, είναι καλή, είναι pigment. Τρία μολυβάκια, καλά αυτό θα το πετάξω γιατί έχει τελειώσει. Και αυτό, και αυτό έχει τελειώσει, γι' αυτό είναι από Essence. Ναι, και είναι και παλιό αυτό. Και αυτό θα πάει στα, ναι. Και ένα μολυβάκι από ούσας, το δώσω, είναι πολύ νουντάκι, αφορά τόσο νουντ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι για δώσιμο και πάω να σας δείξω και κάποια πραγματάκια που θα πετάξω. Ένα βραχιονάκι που έχει σκουριάσει, έχει χαλάσει τέλος πάντων. Όχι, αυτό δεν έχει χαλάσει. Λάθος. Κάτι κρίκους που έχουν χαλάσει. Ένα πολύ ωραίο που μου είχε πάρει η Σοφία, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται, αλλάζει χρώμα. Το έχω βάλει πολύ ωστόσο, μου το έχει πάρει πέρσι δώρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά έχει αρχίσει και σκουριάζει. Άλλο ένα που μου είχε πάρει ένας που τα είχαμε παλιά, δαχτυλίδι, αλλά και αυτό έχει μαυρίσει και είναι και πολύ βαρύ, για λίγο έτσι γκουμούτσα. Ένα τέλειο βραχιολάκι που μου είχε πάρει παλιά η νονά μου, αλλά έχουν φύγει τα ασύρματα και έχει χαλάσει και είναι επικίνδυνο. Μπορεί δηλαδή να σε γρατζουνίσει, οπότε θα το πετάξω. Βέβαια έχει πολύ ωραία αυτά εδώ, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να τα βγάλω. Και τέλος πάντων, εντάξει, δεν θα το χαλάσω. Ένα από μια κουρτίνα. Τώρα αυτό εδώ θα το δώσω, το έχω βάλει πάρα πολύ, αλλά μου προκαλεί αλλεργία, μου προκαλεί φαγούρα στο λαιμό, οπότε δεν θα το πετάξω γιατί είναι ok, απλά θα το δώσω. Εντάξει, ένα μαύρο χιλάκι παλιό, σκουλαρίκια που και αυτά έχουν χαλάσει το χρώμα και άλλα σκουλαρικάκια. Εντάξει, αυτά τα φω είναι ωραία, αλλά χαλάνε γρήγορα, ρε παιδί μου, το χρώμα τους. Πολύ ωραία, αλλά δείτε εδώ πως έχουν γίνει.
σχολιάζουν εύκολα δηλαδή. Αυτό εδώ που είναι σπασμένο για πέταμα και έχουμε πολλά ακόμα. Τα πιο πολλά που σας δείχνω είναι λόγω χρώματος. Αυτό του έχει φύγει το μαργαριταράκι. Αυτό του έχουν φύγει πετρούλες. Είναι πολύ ωραίο, δεν ξέρω γιατί είναι εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κατά λάθος μάλλον. Αυτό είναι τέλειο. Έχω πάρει πολύ παλιά. Και είναι μαγνητικό. Και το φοράς όπως θες, είτε σαν βραχιολάκι, είτε σαν κολιέ, όπως σου αρέσει. Αυτό θα το δώσω. Ένα που μου είχε πάρει παλιά ο Γιάννης, αλλά έχει αλλάξει χρώμα. Έχει σκουριάσει. Αυτό δεν έχει κάτι. Αυτό χάλασε. Αυτό εδώ με τα στεράκια δεν έχει κάτι, θα το δώσω. Αυτό θα το πετάξω. Έχουν φύγει οι πετρούλες και έχει σκουριάσει. Ήταν πολύ ωραίο, δεν θυμάμαι. Είναι πολύ παλιό. Ένα βραχιολάκι όμορφο. Αυτό δεν έχει κάτι, θα το δώσω. Όχι, συγγνώμη. Έχει ψιλοσκουριάσει κι αυτό, δεν θα το δώσω, εν τέλει. Ένα δαχτυλίδι πάλι έτσι ταλαιπωρημένο, θα πεταχτεί. Σκουλαρίκια πάρα πολύ ωραία από τα αγαπημένα μου από το Tiger. Αλλά έχουν φύγει από πίσω αυτά και δεν κολλάνε, δοκίμασα. Έχουν φύγει αυτά που κουμπώνουν, τα κουμπώματα. Κρίμα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά. Έχει μαυρίσει και αυτό έχει μαυρίσει, πολύ τα είχα φορέσει αυτά. Αυτή η μπυλίτσα, έχω χάσει το άλλο. Ένα δαχτυλιδάκι ταλαιπωρημένο. Αυτές τις πεταλουδίτσες θα τις δώσω, είναι ok. Όχι, δεν είναι ok. Έχουν χαλάσει και αυτές, bye. Κι αυτό γεια. Και αυτό έχει ψηλό χαλάσει. Αυτό το έχω πάρει από το παζάρι. Το φόρεγα κάθε μέρα. Αλλά χάλασε και αυτό. Έλα. Ήταν ωραίο κουλιεδάκι. Το έχω βάλει πολύ, αλλά δυστυχώς μαύρισε και χάλασε. Αυτά είναι ωραία. Δεν θα τα δώσω, δεν ξέρω γιατί είναι εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα κρατήσω, είναι μια χαρά. Κατά λάθος μάλλον. Και αυτό είναι ωραίο και αυτό θα το κρατήσω. Αυτό θα το δώσω σε μια φίλη μου, Hello Kitty, που έχει παιδάκια. Αυτό είναι με το χαλασμένο το άλλο. Ένα παλιό. Ένα σκουριασμένο. Ένα που ήταν αφαλού αλλά χάλασε από συν. Ωραίο ήταν αλλά χάλασε γρήγορα. Και αυτό θα το κρατήσω. Είναι κρυκάκι και κρέμι το αυτό. Αυτό δεν ξέρω που είναι το άλλο. Πέταμα, πέταμα. Ένα βεράκι. Και αυτά. Αυτά είναι που θα δώσω και θα κρατήσω. Αυτά είναι τα πραγματάκια. Αυτό ήταν για το declutter. Τώρα τέλος, φεύγουμε διακοπές, οπότε declutter πάλι από Σεπτέμβρη. Αν και δεν θα πάρω άλλα πράγματα, ό,τι πήρα.
Γιατί εντάξει, αρκετά νομίζω με τα ξεκαθαρίσματα, κουράστηκα, έδωσα πολύ πράγμα, οπότε αν είναι να παίρνω και να δίνω, καλύτερα να μην παίρνω, να μην γεμίζω άχρηστα πράγματα. Βέβαια τα πιο πολλά τα έχω ευχαριστηθεί από αυτά, αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν, αυτά είναι το... Λοιπόν, και πάμε να δούμε και κάποια πραγματάκια που μας έκαναν δωράκι. Αρχικά, από τα παιδάκια που κάνω έτσι μάθημα. Αυτό το κουριτσάκι που έχω πολύ φίλο. Και ένα στο Δημητράκι, δωράκι. Δύο πολύ ωραία μπουξεράκια, Benetton, πάρα πολύ όμορφα. Και πολύ χρήσιμο δώρο, παιδιά, βρακιά, κάλτσες, παπούτσια. Πάρα πολύ ωραία, ειδικά αυτό είναι τέλειο. Και πιτζαμούλες που θα πάρουμε και μαζί εννοείται στις διακοπές με το κοάλα, τέλειες. Πάρα πολύ ωραίες. Γενικά ό,τι παίρνει στο μικρό είναι τέλειο, θα έχει βολευτεί πάρα πολύ. Και αυτό έχει και τσεπούλα πίσω. Είναι φανταστική. Και έχει πετύχει και το νούμερο, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι φανταστικά. Λοιπόν, και πήρα το πρώτο δωράκι γενεθλίων μου. Αρχικά μια τέλεια καρτούλα που δεν θα σας πω τι γράφει, αλλά δείτε τι καραμελένια και γλυκούλα είναι, ό,τι καλύτερο, είναι τέλεια. Και ένα υπέροχο δωράκι από Σβαρόφσκι. Γενικά μου κάνει πάντα πάρα πολύ ωραία δώρα και αυτό μου το έχει πάρει που είναι Σβαρόφσκι και το φοράω συνέχεια. Και πέρσι κάτι ωραία μακριά σκουλαρίκα Σβαρόφσκι. Και δείτε τι ωραίο κουτάκι. Αρχικά. Και τώρα σοκ. Δείτε και τα σκουλαρίκα τα οποία θα φορέσω. Είναι πανέμορφα, διακριτικά, λαμπερά, ό,τι πιο όμορφο. Και θα τα φορέσω αμέσως. Εν τω μεταξύ αυτά μου είπε ότι μπορείς να βγάλεις και το... Καθίστε γιατί τώρα δεν μπορώ να τα βγάλω. Μου είπε η μαμά της μικρής, μπορείς να βγάλεις και το... από το... αυτό που κρέμεται και να το βάλεις σε μεταλλιόν. Δηλαδή μπορείς να το φορέσεις και σκέτο σαν γκρικάκι αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφα, εγώ βέβαια θα τα φοράω έτσι γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πανέμορφα. Και είναι με το κολλιέ ασορτίου, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Γενικά τα Σβαρόφσκι είναι πάρα πολύ ωραία. Ακριβού για μένα, αλλά άμα θες να κάνεις ένα ωραίο δώρο σε μια γυναίκα και να το εκτιμήσει, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και ειδικά με τα σκουλαρίκια. Αν μου κάνεις δώρο σκουλαρίκια, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αλλάξω. Γιατί μου αρέσουν όλα. Απλά. Πανέμορφα. Είναι το τρίτο ζευγάρι σκουλαρίκια Σβαρόφσκι και το τρίτο μεταγιόν Σβαρόφσκι που έχω. Λοιπόν, είναι φανταστικά. Αυτά βγαίνουνε και μπορείς να φορέσεις μόνο το κρυκάκι και μπορείς αυτά να τα βάλεις και σε κολλιδάκια μου. Δες, εγώ δεν θα το χαλάσω ωστόσο, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Θα κρατήσω εννοείται και την καρτούλα και το πανέμορφο κουτάκι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι τέλεια. Και μάλλον θα τα βάλω και στο γάμο του αδερφού μου. Γιατί είναι λαμπερά, διακριτικά και τόσο όσο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε σε ένα επόμενο. Φιλιά και πολλά. Γεια σας!